Να είμαστε η απαραίτητη φωνή της οικολογίας, η απαραίτητη φωνή των κατοίκων της Υπαίθρου, η απαραίτητη φωνή που προβάλλει και μιλάει για τα προβλήματα όχι όταν ξεσπάνε οι συγκρούσεις, αλλά έγκαιρα και όχι μόνο με καταγγελίες, αλλά και με προτάσεις. Η ψήφος στην οικολογική Δυτική Ελλάδα αξίζει, γιατί η οικολογική ματιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Η συμφιλίωση με την φύση που μας τρέφει είναι ο μόνος δρόμος για να έχουμε ένα βιώσιμο αύριο. Στηρίζουμε την αισιοδοξία μας για μια νέα εκλογική επιτυχία στην δουλειά μας όλης της τριετίας που πέρασε και όχι μόνο στην προεκλογική εκστρατεία. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της συνέντευξης τύπου που έδωσαν στον Πύργο χθες για την παρουσίαση των θέσεων και του ψηφοδελτίου Ηλίας της οικολογικής Δυτικής Ελλάδας, ο υποψήφιος περιφερειάρχης του Συνδυασμού Γιώργος Κανέλης και η υποψήφοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Έχουμε ρωτηθεί συχνά γιατί κατεβαίνει ένα οικολογικό ψηφοδέλτιο. Θα πω γιατί ο Απρίλης αυτός είναι ξεχωριστός. Ο λόγος είναι ότι αυτός ο Απρίλης είναι ξεχωριστός. Γιατί είναι ξεχωριστός ο Απρίλης που ζούμε, που πέρασε πριν από λίγο καιρό. Ήταν ο πρώτος μήνας στην ιστορία της γης όπου το ποσοστό του διοξιδίου του άνθρακος πέρασε τα 400 μέρη στο εκατομμύριο, πράγμα που έχει προοπτικά πολύ μεγάλες επιπτώσεις για την ίδια τη ζωή, την ανθρώπινη ποιότητα ζωής, αλλά και τα οικοσυστήματα, τη φύση δηλαδή που μας τρέφει. Γι' αυτό το λόγο η οικολογική φωνή, όπως είπα στην αρχή, είναι απαραίτητη. Τόσο στο περιφερειακό επίπεδο, το οποίο εκπροσωπούμε εμείς, όλοι εμείς εδώ, η οικολογική Δυτική Ελλάδα, όσο και στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε μαζί εκλογές, μία εβδομάδα μετά έχουμε για το Ευρωκοινοβούλιο, και είναι δίπλα μου είναι η Νίκη η Λαμπροπούλου, η οποία είναι και υποψηφιά μας και υποψήφια στο Ευρωκοινοβούλιο. Στη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησαν ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Γιώργος Γουβιάς, καθώς και υποψήφιοι του Συνδυασμού για την Περιφέρεια, αλλά και στο Ευρωψηφοδέλτιο με τους οικολόγους Πράσινους. Οι υποψήφοι εξέφρασαν συλλογικά αισιοδοξία και πίστη στην αναγκαιότητα της οικολογικής παρουσίας στους θεσμούς και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Για δεύτερη φορά συμμετέχουμε στις περιφερειακές εκλογές, η ψήφος της οποίας συνδέεται με κρίσιμα πραγματικά διακυβεύματα, και καλό τους συντοπίτες Ηλίους να σκεφτούν ότι αυτή την ψήφο δεν έχουν την πολυτέλεια να την ξοδέψουν. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι μια μίνι κυβέρνηση και ο συνδυασμός μας, η Οικολογική Δυτική Ελλάδα, θέλουμε να διαδραματίσει ρόλο στις σοβαρές αποφάσεις που θα πάρθουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως ανέφερε και ο επικεφαλής παράταξης, ο Γιώργος Κανέλης. Το κόμμα των οικολόγων Πράσινων προτείνει συγκεκριμένες λύσεις από το σχεδιασμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι λύσεις αυτές προτείνονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία όλων των πολιτών συλλογικά, προστατεύοντας το περιβάλλον και τη γη και έχοντας μία διαφορετική οπτική γωνία, ούτως ώστε να υπάρξει η βιώσιμη ανάπτυξη. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Σακούλης και αγωνίζομαι για την Ηλία. Αγωνιζόμαστε όλοι η παρέα εδώ για να εξυπηρώσουμε τη φύση, να δώσουμε σημασία στη φύση, ίδια με τον άνθρωπο, μπας και γλιτώσουμε και επιβιώσει, γιατί αν πεθάνει η φύση, θα πεθάνουμε κι εμείς. Ονομάζομαι Βάσο Χαριτοπούλου. Και είναι τιμή για μένα να συμμετέχω στον αγώνα αυτό ως εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς της Ηλίας. Είμαστε μια γενιά η οποία προβληματίζεται, αφυπνίζεται σταδιακά και σε καμία περίπτωση δεν αδρανεί όπως πολλοί παρουσιάζουν για εμάς. Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Πατσός, ασχολούμαι με τα αγροτικά και το όνειρό μου είναι μια βιώσιμη γεωργία στην Ηλία και στη χώρα, με σκοπό να παράξουμε βιολογικά προϊόντα μακριά από τα μεταλλαγμένα που μας έχουν πουλήσει και μας πιέζουν οι εταιρείες του καπιταλισμού για να αυξήσουν τα κέρδη τους και δυστυχώς μολύνουν και χαλάνε το περιβάλλον. Γεια σας, είμαι η Χέλμη Αγγελική. Είμαι υποψήφια εδώ γιατί είμαι νέα αγρότησα και η παράταξή μου στηρίζει τους νέους αγρότες και τις νέες μεθόδους αυτών. Στηρίζεται ο τόπος στην αγροτιά και έχουμε πολύ πλούτο. Γι' αυτό και είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, Χρήστος Τουμπέκης λέγομαι. Και αγωνιζόμαστε μαζί για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαι ο Ηλίας Ανδρέας Καλής. Είναι τιμή μου που είμαι μαζί με την
οικολογική δυτική Ελλάδα, στο όνομά μου. Θα αγωνιστώ για μια καθημερινή βιώσιμη κοινωνία.